Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλή χρονιά εύχομαι. Και εγώ, τώρα την καλή χρονιά. Για πείτε μου όμως, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Κανείς δεν έχει ευθύνη για αυτή την ιστορία. Πάντα υπάρχει ευθύνη. Το θέμα είναι να βρεθεί ή να την αναλάβει. Α, μάλιστα. Εδώ τώρα μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση. 16-17 ημέρες περιμένουμε να φτάσει στη θάλασσα ή να ρίξει βροχούλα για να σβήσει. Είναι πάνω από μισό μήνα. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές στη χώρα μας και πιθανό να έχουμε και το ρεκόρ στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη σίγουρα, αλλά δεν ξέρω και στον κόσμο αν το έχουμε το ρεκόρ αυτό. Αλλά αν θυμάστε μάλλον, όπως και οι ακροατές σας, ότι είχαμε σχεδόν... Είχαμε κακώς βέβαια υποθέσει ότι αυτό θα συμβεί σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει. Και υπάρχουν αιτίες γι' αυτό, τις οποίες αν θέλετε μπορούμε να πούμε. Για δώστε μου ένα περίγραμμα, γιατί βεβαίως στον Εύρο είναι η επιτομή της αχρηστίας του κράτους. Αλλά και πριν τον Εύρο, τα όσα συνέβησαν και με τις άλλες πυρκαγιές, με κορονίδα το τι έγινε στην Αγχίαλο, όπου είχαμε πάρτι βλημάτων... Φαίνεται ότι έχει μια συνέχεια. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες κατά τη γνώμη σας? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αλλά και να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό θα πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι απομονώνοντας. Γιατί η τελευταία φωτιά είναι αυτή που ουσιαστικά ξεχυλίζει και την οργή των ανθρώπων αλλά μας δίνει και το δικαίωμα πλέον να πούμε ότι τίποτα δεν είναι στην τύχη, δεν είναι τυχαίο. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως μετά το 2020. Γιατί δεν μπορούμε να. Στατιστικά μπορούμε πλέον δηλαδή να το κατατάξουμε στην αλλαγή πολιτικής όσον αφορά την κατάσταση. Άλλαξε δηλαδή το δόγμα. Είναι καιρός πλέον να αρχίσουμε να βλέπουμε και το πρόβλημα ποιο είναι και να επιχειρήσουμε και να το αναλύσουμε. Mm-hmm. Το δόγμα λοιπόν μιλούσε πάση θυσία εκένωση. Η πάση θυσία εκένωση δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα περιορίζεται στις αστικές περιοχές, δηλαδή την προσπάθεια προστασίας των αστικών μέσα στο δάσος περιοχών. Γι' αυτό και βλέπουμε την προσπάθεια διάσωσης των περισσιών για να φέρουμε τις οικίες, οι οποίες έχουν ήδη εκενωθεί. Τα έχουμε πει αυτά. Και η πυρόσβεση, η κατάσβεση δηλαδή, έχει ανατεθεί κατά μείζωνα κύριο λόγο στην αεροπυρόσβεση. Η οποία όμως αεροπυρόσβεση. Έχει τεχνικές και επιχειρησιακές αδυναμίες. Έχουμε το μεγαλύτερο στόλο αεροπλάνων στην Ευρώπη, είναι σίγουρο και μια από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε τα τεχνικά τα καλύτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του είδους των πυρκαγιών, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το πούμε μετά. Στηριζόμαστε όμως στην αεροπυρόσβεση και ενώ γνωρίζουμε τις αδυναμίες των μέσων στις πυρκαγιές αυτές. Δηλαδή τα μέσα αυτά δεν μπορούν να επιχειρούν σε θερμοκρασίες έναντι των 40 βαθμών Κελσίου που είχαμε φέτο. Δεν μπορούν να επιχειρούν όταν υπάρχει αέρας, δεν μπορούν να επιχειρούν όταν υπάρχει κυματισμός, δεν μπορούν να επιχειρούν όταν υπάρχει πολύς καπνός και πολλά άλλα προβλήματα. Αυτό συνολικά, αλλά και επιμέρους τα ίδια τα μέσα, κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, έχει αυτό τις τεχνικές του αδυναμίες. Όταν περιορίζουμε λοιπόν συγκεκριμένα και αναφερόμαστε ότι κάνουμε κυρίως στα δάση τεχνική αεροπυρόσβεσης, τότε θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Συν τις άλλες της τεχνικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών, δηλαδή έχει παρατηρηθεί ότι σχεδόν όλες οι φωτιές αυτού του είδους, οι οποίες θα ήθελα να πω σημειολογικά ότι ενώ μειώνονται οι πυρκαγιές στα δάση, αυξάνονται οι καμένες εκτάσεις. Οι πυρκαγιές, όπως ισχυρίζεται η πολιτική ηγεσία, με κοινοφανείς όρους εμφανίζονται πάλι αυτά τα μέγα πυρκαγιές. Καμία πυρκαγιά δεν γίνεται μέγα. Μισό λεπτό. Αυτό πρέπει να το εξηγήσετε. Το ρωτάει πολλοί κόσμος. Το λέει εδώ πέρα και ο νέος επιστήμονας. Αχ, να βγαίναν οι νέοι στο προσκήνιο που λέει άλλος ο Κώστας. Λοιπόν, είναι οι νέοι στη χώρα. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης όμως που είναι ένας νέος επιστήμονας και θέλουμε να μην γίνει στη χώρα. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Κοκοτσάκη τι σημαίνει αυτό το mega fire? Διότι το ακούσαν πολλές φορές από τον Πρωθυπουργό να το χρησιμοποιεί ως όρο. Με σκοπό να δικαιολογήσει το μέγεθος των πυρκαγιών και κατά συνέπεια τη δυσκολία της πυρόσβεσης. Πάνε να πει λέει mega fire. Καθίς το είδος. Εγώ δηλαδή αν ήμουν επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας ή μου λέγανε αυτό κάποιοι για να το πω δεν θα το έλεγα. Γιατί? Αυτό δεν είναι προς έπαινο, προς ψόγο είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Είπαμε να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα, αυτό είπαμε. Πώς μπορεί να γίνει...
η πυρκαγιά από την αρχή έγινε μέγα. Όντως έγινε μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή χάθηκε η ελληνική γλώσσα και κάνουμε τώρα κοινοφανείς όρους. Μεγαλύτερη όταν ενώθηκε η Αλεξανδρούπολη με Δαδιά. Τότε έγινε το Ελλάδα. Η πυρκαγιά από την αρχή είναι μικρή. Και μια και δύο και πέντε εστίες να είναι, δεν πάμε να είναι μικρές. Η προσπάθεια των καταζεστικών δυνάμεων είναι να μην γίνει μεγαλύτερη. Και συνεχώς όταν εξαπλώνεται γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτό που επιχειρούσαμε παλαιότερα είναι να έχουμε ένα μέτωπο βοθιά στενό. Τι σημαίνει στενό? Ότι περιορίζουμε τα πλάγια, δεν τα αφήνουμε να απλωθεί. Εδώ όλες οι πυρκαγιές οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει το φετινό, το περσινό και το προπέρσινο καλοκαίρι είναι όλες απλωμένες. Και λέγανε προηγουμένως για την αεροπυρόζεση, η οποία ναι μεν σβήνει τη φωτιά αλλά επιτρέπει την ξανά ανάφλεξη, την αναζωπήρωση. Διότι δεν υπάρχει κόσμος μέσα για να τη σβήσει. Είναι στις αστικές περιοχές και περιμένει το μέτωπο. Δεν τη στενεύουμε πλέον. Και όταν δεν τη στενεύουμε, αυτή απλώνει και ένα μέτωπο ενώνεται με ένα άλλο. Και τότε γίνεται μεγάλη πυρκαγιά. Έτσι, ο κάθε αδαής μπορεί να την χαρακτηρίζει όπως θέλει, προφανώς για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κοκοτσάκη, ένα είναι τα τεχνικά ζητήματα της αεροπυρόσβασης. Δεύτερον, είναι, είπατε, η αλλαγή δόγματος. Ακόμη και έτσι, σε επίπεδο πρόληψης, διακρίνεται να υπήρξε έστω μία τομή, διότι ειδικά για τη Δαδιά, το περιορίζω, πέρυσι που είχαμε την πρώτη μεγάλη φωτιά, τότε ήταν ο κύριος Στυλιανίδης, είχαν βγει μαζί με έναν υφυπουργό ακόμη, τον κύριο Αμυράκη, είχαν πει ό,τι ξέρατε το ξεχάσατε, του χρόνου θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, λαμβάνουμε από τώρα μέτρα, το μήνυμα ελήφθη να προστατευθεί ο εθνικός πλούτος, αυτό είναι η Δαδιά, εθνικός πλούτος, δεν χωράφει κανενός, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Το καλύτερα από κάθε άλλη φορά έφτασε 935.000 στρέμματα φέτος. Το να ισχυριστώ εγώ σήμερα ότι πήγαν όλα καλά, μάλλον θα με δερωβάνω. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν πήγε καλά. Δηλαδή το να πολεμήσουμε ηρωικά και να φτάσουμε και να τα χάσουμε όλα, τι σημαίνει? Ότι κάτι δεν έγινε καλά. Και όταν έχουμε την εμπειρία της περσινής φωτιάς στη Δαδιά και τα περίσσα λόγια περισσεύουν. Η ουσία τι είναι? Κανένα μέτρο. Εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν πήγα εκεί, αλλά ακούω τους αρμόδιους δασικούς, ακούω τους δασάρσες. Αν εξαιρέσει κανείς την κλαδική επιδίωξη των δασικών, δηλαδή να πάρουν τη ρεβάνση έναντι των πυροσβεστών, που και αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν είναι και σωστό, για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα, το να γίνουμε καλύτεροι δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν. Όμως θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, και αυτό είναι πραγματικότητα. Η Δαδιά, από ό,τι φάνηκε, από ό,τι άκουσα τους αρμόδιους τοπικούς παράγοντες, σε επίσημες δηλώσεις ήταν ότι έγινε μια φωτιά την τρίτη μέρα μετά τη φωτιά της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η φωτιά έγινε στον πυρήνα σχεδόν του δάσους και προήλθε από ένα κεραυνό, από μια ξηρή καταιγίδα. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί τον έχουν τρελάνει τελευταία, ξηρή καταιγίδα είναι μια τόση κεραυνού χωρίς να έχουμε βροχή. Αυτό σημαίνει ξηρή καταιγίδα. Συμβαίνει αυτό και έπεσε σε ένα πυλώνα, άλλη πάλι αμαρτία, οι πυλώνες να περνούν μέσα από τα δάση. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία γίνεται αυτό. Σε άλλες χώρες. Εκεί που θες να προστατεύσεις, τουλάχιστον κάνεις υπογειοποίηση των καλωδίων. Κάτι που δεν έγινε δηλαδή στη Δαδιά. Θα περίμενε κανείς πέρυσι, όταν έγιναν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις, να έχουν τουλάχιστον αυτό κάνει. Διότι ο πυλώνας λειτουργεί ως αλεξικέραυνο, καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ, και προφανώς έχουμε μια φωτιά. Το δάσος αυτό έχει πολύ μεγάλο βάθος καύσιμης ύλης, η οποία μπορεί να μας δώσει μία και δύο και τρεις μέρες μετά την ανάφλεξη. Πήγε λοιπόν η πυροδευτική υπηρεσία. Αυτό το έλεγε ο αρμόδιος δασάρχης. Έζησε τη φωτιά και αποχώρησε. Στη συνέχεια όμως αυτή αναζωπηρώθηκε. Έβγαλε στην επιφάνεια λόγω των πνεών των ανέμων νέες φλόγες και εκεί τώρα αρχίζουν οι παρατηρήσεις των τοπικών παραγόντων και αναφέρουμε τη τοπική αυτοδιοίκηση. Οι οποίοι θέλοντας να αποσύσουν τη δική τους ευθύνη από πάνω, αρχίζουν να μιλούν για πολλαπλούς εμβρισμούς και να ορκίζονται στα κανάλια, μη ακούγοντας κανέναν ειδικό ότι μας έβαλαν 15 και 17 φωτιές. Ουδέν ψευδέστερο. Η φωτιά αυτή λοιπόν βγάζει τεράστιες γλώσσες φωτιάς που σε συνάρτηση με το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο είναι μεγάλο, το που ακούσε στη Βουλή, τίποτα και περάσω και από επιθεώρηση. Μισό λεπτό, κύριε Κοκοτσάκη, κάντε μου τη χαρή. Άνοιξτε μια, βάλτε μια παράθεση. Γιατί θέλω να πάω σε έναν επιστήμονα, ο οποίος είναι, και θα τον ακούσετε κι εσείς και όπου θέλετε θα παρέμβετε, είναι διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και υπεύθυνος του ΜΕΤΟ. Τον ακούμε συχνά πυκνά για άλλα γεγονότα. Με ξένησε το γεγονός ότι οι επιστήμονες βγήκαν να πούν δημόσια επιστημονικά δεδομένα και τους πιάσανε
από τη Μούρη, θα το πω όπως το λέμε στην Κρήτη, από τη Μούρη, γιατί άρχισαν να μιλάνε με τα επιστημονικά δεδομένα. Εάν δεν μιλάνε με τα επιστημονικά δεδομένα, τότε κάτι καλύπτουν. Μιλάνε με τα επιστημονικά δεδομένα, έχουν πολιτική ατζέντα. Να πω ότι ακόμη και ο τρόπος που επιλέγετε να πιείτε το νερό είναι πολιτική πράξη, όσο σας φαίνεται περίεργο. Είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα. Και εγώ για την ανταπόκριση. Για πείτε μου καταρχάς, αποφασίσατε στο αστεροσκοπείο ή εσείς προσωπικά και άλλοι επιστήμονες και το ΜΕΤΟ να έχετε πολιτική ατζέντα? Όχι, ποτέ δεν το κάναμε αυτό, ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Δεν είναι δικιά μας στοιχεία αυτή. Εμείς το μόνο που κάνουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, να δίνουμε τα στοιχεία. Και μάλιστα συγκεκριμένα τα στοιχεία για τις καμένες δασικές εκτάσεις δεν είναι δικά μας με την έννοια ότι τα παρήγαμε εμείς. Τα πήραμε από την υπηρεσία Κοπέρνικος, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί μετά από εντολή της πολιτείας να παρακολουθείτε η μεγάλη πυρκαγιά στην Δαβιά και στον Εύρο. Και όπως γίνεται και σωστά γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών. Επομένως, γίνονται συνεχές ανανεώσεις, έχουν γίνει 9 ανανεώσεις μέχρι τώρα, γιατί η πυρκαγιά έχει τεράστια χρονική διάρκεια και η οποία μας δίνει συνεχώς, πληροφορίζει το πόσο ποια περιοχή έχει καλυφθεί από, έχει καεί σε μεγαλύτερο, σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το δούμε τοπικά και όχι άμεσα, να περιγράψουν και μερικοί μήνες. Και αυτό δίνουμε. Επομένως, δεν υπάρχει οποιαδήποτε είδους πολιτικής μέσα σε αυτό. Είναι απλή παράσταση των μετρήσεων, τα οποία δίνει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που έχει κληθεί από την ελληνική πολιτεία να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και όσο πολύ σωστά έχει κληθεί σε αυτό. Απλά είναι χρήσιμο να δίνουμε αυτά τα στοιχεία για να έχει ενημέρωση και οι πολίτες αλλά και οι αρχές πώς εξελίσσεται μια πυρκαγιά και οι εκτιμήσεις είναι τι μέρος έχει καεί από το δάσος, τι έχει καεί από αγροτικές εκτάσεις ή από άλλες με χαμηλή βλάστηση. Αυτό και τίποτα άλλο. Τότε, με συγχωρείτε κύριε Λαγουβάρδο, για να το καταλάβουμε όλοι και κυρίως αυτοί που ακούνε. Οπότε γιατί ενοχλείται επίσημα το ελληνικό κράτος και η διακυβέρνηση της χώρας? Είναι ένα σύστημα, καλά το λέτε, χαρτογράφηση, το Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του οποίου τα στοιχεία δώσατε, δίνετε και όποιος μπει στη σελίδα βλέπει ότι ανανεώνονται. Έχει φτάσει τώρα 935.000 στρέμματα πλάς. Αν δεν κάνω λάθος, αν θέλετε να μας τα πείτε κιόλας. Ναι, ναι, 935.000 μέχρι χθες, έκαναν και μια ανανέωση η υπηρεσία Κοπέρνικους, είναι σε 938.000. Εντάξει, μια μικρή διαφορά, γιατί τώρα έχει περιοριστεί αρκετά η φωτιά. Mm-hmm. Το επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία είναι τελείως ελεύθερα, δίνονται την υπηρεσία Κοπέρνικους ελεύθερα σε όλους. Ενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής της εκάστοτε πολιτείας, και αυτό γίνεται διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια τώρα, από όταν λειτουργεί δηλαδή αυτή η υπηρεσία της άμεσης χαρτογράφησης, και ο σκοπός είναι να έχουμε μια εικόνα, μια πρώτη εικόνα, γι' αυτό λέγεται έτσι το με ταχεία καρτογράφηση που γίνεται για τη διάρκεια εξέλιξη του φαινομένου, ώστε να έχουμε μια εικόνα που έχει πάει η πυρκαγιά, τι έχει κάψει, που είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία, γι' αυτό σωστά ζητείται και η ενεργοποίησή της. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία ως μέσους ενημέρωση, όπως δημοσιεύουμε τις βροχές όταν πέφτουν βροχές, όπως θα κάνουμε αυτές τις ημέρες με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που περιμένουμε, τους ανέμους, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με την επιστήμη μας και τίποτα άλλο. Χωρίς καμία αιχμή, ποτέ δεν το κάναμε αυτό, και είναι στην πρόθεσή μας να το κάνουμε αυτό. Ούτε μας πέρασε ποτέ από το μυαλό να έχουμε οποιαδήποτε πολιτική έτσι, χρειά σε αυτό το κομμάτι. Μας ενδιαφέρει να ενημερώνουμε σωστά και να λέμε ποια είναι τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν και τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να βελτιώσουμε την άμυνά μας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, στις οποίες βάζουμε μέσα και τις δασικές πυρκαγιές, γιατί συνδέονται, παρόλο που δεν είναι καιρικό φαινόμενο, συνδέονται όμως άμεσα με την καιρική κατάσταση. Τι ενόχλησε κατά τη γνώμη σας? Ακριβώς το ότι αποτυπώνεται με ακρίβεια το μέγεθος μιας πρωτοφανούς καταστροφής, διότι εδώ βλέπω με τα χθεσινά στοιχεία, όχι τα ανανεωμένα που μας είπατε σήμερα, 3.000 επιπλέον στρέμματα, 440.000 περίπου στρέμματα αφορούν δασικές εκτάσεις, εκεί στη Δαδιά και στην Αλεξανδρούπολη, το 47%, 318.000 αφορούν θαμνώδεις και 81.000 αφορούν αγροτικές εκτάσεις. Το λέω χοντρικά. Πιστεύετε ότι επειδή είναι μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση καταστροφές για τον ευρωπαϊκό χώρο, αυτό ενοχλεί? Πιθανόν. Εγώ ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά σε ευρωπαϊκό έδαφος των τελευταίων ετών. Εμείς προσωπικά δεν είχαμε τα στοιχεία να κάνουμε τη σύγκριση, αλλά προφανώς η αρμόδια αυτή η υπηρεσία της καταγραφής των καμένων εκτάσεων έχει αυτή την πληροφόρηση. Είναι μια τεράστια έκταση, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όπως επίσης φέτος είδαμε πολύ μεγάλο αριθμό γενικά στρεμμάτων να καίγονται σχετικά με το μέσο όρο στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες μεσογειακές χώρες που είχαν ήδη και επίσης πολύ τσαντίξεως μετεωρολογικές
μετεωρολογικές συνθήκες. Ο καύσωνας που ζήσαμε όλοι τον Ιούλιο επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος του Μεσογείου με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ρεκόρ σε πολλές χώρες της Μεσογείου. Εκεί όμως είδαμε ότι περιορίστηκαν κοντά στα κανονικά που έχουν η κάθε χώρα ως μέσον όρο καμένων εκτάσεων, ενώ εμείς έχουμε μια εκτόξευση σχεδόν τετραπλασιασμού των εκτάσεων που καίγονται κανονικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο απλά το αποτυπώνουμε πάλι με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί νομίζω είναι μια χρήσιμη πληροφορία, γιατί πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Έχουν πολλές αιτίες γιατί συνέβη αυτό. Και μετεωρολογικές κλιματικές και της προετοιμασίας που λένε οι δασολόγοι πάρα πολύ για τι γίνεται σχετικά μέσα στα δάση μας, τις αντιμετώπισης, τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι, γιατί μόνο γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, είναι ότι όντως είχαμε μια κακή συμπεριφορά του κυκλού με πολύ μεγάλο καύσωνα μέσα στον Ιούλιο, αλλά αυτό το έζησαν και άλλες χώρες όπως σας είπα, ενώ Αύγουστος ήταν ένας Αύγουστος ο οποίος και στα περιβάσματα μελτεμιών ισχυρών ανέμων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη φωτιά, είμαστε πολύ κοντά στα κανονικά, αυτό λέει που συμβαίνει τυπικά κάθε Αύγουστο, γι' αυτό άλλωστε και στον Αύγουστο έχουμε διαχρονικά και τις περισσότερες πυραγές στη χώρα μας, αλλά ήταν κάτι εξαιρετικό, όπως επίσης και εξαιρετικό φέτος, είχαμε μια πολύ κανονική χρονιά σε αυτά τα μελτέμια, πολύ κοντά στο μεσονόρο και θερμοκρασίες, οι οποίες με κρύο στο πρώτο 15ήμερο και υψηλότερες θερμοκρασίες στο δεύτερο 15ήμερο. Επομένως δεν είχαμε μια ακραία συμπεριφορά του καιρού μέσα στον Αύγουστο. Η μόνη ακραία συμπεριφορά του καιρού μέσα στο καλοκαίρι ήταν αυτή του καύσωνα του Ιουλίου, η οποία όμως, το επαναλαμβάνω, επηρέασε και πολλές άλλες περιοχές της Μεσογείου. Κύριε Κοκοτσάκη, έχω στην άλλη γραμμή κύριε Λαγκουβάρο τον κύριο Κοκοτσάκη, άλλοτε ανώτατο αξιωματικό της πυροσβεστικής και σήμερα δικαστικό πραγματογνώμονα για τέτοια ζητήματα. Κύριε Κοκοτσάκη, ακούτε τι λέει με στοιχεία, όχι με διάθεση πολιτική, και ποτέ δεν έχω ακούσει εγώ τους επιστήμονες να το κάνουν αυτό, ιδίως στο κομμάτι του αστεροσκοπίου. Πολιτική άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, όμως βάζουμε τα στοιχεία. Μας λέει ότι και σε άλλες περιοχές είχες πάνω κάτω την ίδια κατάσταση κλιματικά. Δεν είχες αυτή την καταστροφή όμως. Το ακούτε? Καλημέρα κύριε Λαγκουβάρο. Καλή σας μέρα κύριε Κοτσάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, σας διαβάζω και σας παρακολουθώ και χαίρομαι που υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί που εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Εγώ παρακολουθώ τα στοιχεία που το Εθνικό Αστεροσκοπείο δίνει. Πραγματικά έτσι είναι. Όλες οι χώρες της Μεσογείου υπέστησαν αυτού του είδους την καιρική συμπεριφορά, η οποία δεν απέχει πάρα πολύ από το κανονικό. Από εκεί και πέρα εμείς, σαν κράτος, φαίνεται, είναι σαφές πλέον, ότι τόσο όσον αφορά το δόγμα της αντιμετώπισης, αλλά κυρίως και το δόγμα της πρόληψης, δεν πάμε καλά. Μιλήσαμε για το δόγμα αντιμετώπισης πυρκαγιάς, παρότι ενισχυθήκαμε σε μέσα και θα πούμε γιατί ποιοτικά τα μέσα αυτά, αν φαίνουμε τις αεροπυρόσβεσεις, αν εξαιρέσει τα τακτικά, τα ενοικιαζόμενα είναι λάθος. Φαίνεται ότι στην πρόληψη και ιδιαίτερα μετά τον νόμο της κυβέρνησης το 2020 που πέρασε εν μέσω COVID, ουσιαστικά όλα πήγαν σε ένα συγκεκριμένο Υπουργείο. Η πρόληψη πλέον δεν υφίσταται ουσιαστικά και φαίνεται αυτό, είναι σαφές σε όλες τις περιπτώσεις των πυρκαγιών οι οποίες μεγάλωσαν και έγιναν όπως τις ονομάζω μεγάλες πυρκαγιές. Εσείς κύριε Λαγκουβάρδο, λύστε μου μια απορία, δεν ξέρω εάν είναι και μέσα στην αρμοδιότητα. Η εικόνα από την τρίτη, τέταρτη μέρα, όταν πήγαινε πια να ενωθεί η φωτιά της Αλεξανδρούπολης, τα λέω χοντρικά, με τις δαδιάς, γιατί αυτό πρακτικά συνέβη, είχατε και μπορούσατε να τη δώσετε σε οποιοδήποτε κρατικό επιτελείο άμεσα? Προφανώς, γιατί έχουμε συνεχή παρακολούθηση της πορείας πυρκαγιάς στις δορυφορικές μετρήσεις, αλλά αυτό που είχε επίσης σημασία πάντα στις περιπτώσεις είναι να παρακολουθήσει τι συμβαίνει μετεωρολογικά στην περιοχή. Στις πρώτες μέρες είχαμε όντως ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους, που βοήθησαν στο να εξαπλωθεί η πυρκαγιά, που είχε βέβαια έπεσε έντες των ανέμων, και αυτό δείχνει και καταδεικνύει μάλλον και σε εκείνο ότι είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθούμε συνεχώς τις μετεωρολογικές συνθήκες σε μια περιοχή από πυκνά δίκτυα σταθμών, το οποίο μας επιτρέπει να βλέπουμε και τον άνεμο, όχι μόνο αυτό, κοιτώντας και τα στοιχεία των τελευταίων ημερών ή εβδομάδων και σε τι κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται η καύση μήλη μέσα στα δάση. Όντως, και λόγω του αποτελέσματος των πολύ ψηλών θερμοκρασιών του Ιουλίου, τα ελληνικά δάση, και όχι μόνο βέβαια τα ελληνικά, τα μεσογειακά δάση ήταν σε μια τραγική κατάσταση όσον αφορά την ξηρασία τους. Και αυτό πρέπει είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μας για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά πριν ξεσπάσει, αλλά και όταν ξεσπάσει να ξέρουμε τι συμβαίνει στο έδαφος, τι μας περιμένει. Τέτοιες πληροφορίες σας ζητήθηκαν
υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε γρήγορση, σας λέγαν παιδιά κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, πιο επισταμένα το λέω. Όχι, δεν το έχουν ζητήσει και σε Αχαινείο. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει και με αφορμή και τις πλημμύρες που είχαμε πέρσι στην Κρήτη. Όχι, εμείς έχουμε εργαλεία και υπηρεσίες και διαχρονικά, γιατί δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Είναι πουλάει πάρα πολλά χρόνια τώρα που συμβαίνει αυτό. Ότι λέμε ότι θα πρέπει οι επιχειρησιακοί φορείς και οι επιστημονικοί φορείς να έχουν μια καλύτερη συνεργασία. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Η λογική μας είναι ότι όσο περισσότερο δουλέψουμε πάνω σε ένα αντικείμενο και δώσουμε υπηρεσίες, γνώση, τεχνογνωσία, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Στη συνεργασία των μετρολόγων, με τους δασολόγους, με τους πυροσβέστες που ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους για την αντιμετώπιση. Όλοι μαζί όμως να είμαστε σε ένα τραπέζι και ο καθένας να δίνει την εμπειρία του, την τεχνογνωσία του, τα εργαλεία του, τις υπηρεσίες, τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επιμένω πάρα πολύ και σε εκείνη το θέμα των δεδομένων, γιατί πλέον η διακίνηση που προφορεί γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να έχει μετρήσει από πάρα πολλά σημεία και αυτές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους αποδέκτες. Αυτό το δέσιμο επιχειρησιακών και επιστημονικών φορέων στη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια τώρα βρίσκεται έτσι σε ένα προβληματικό στάδιο, θα το έλεγα. Μισό λεπτό, κύριε Λαγουβάρο, να καταλάβω κάτι. Κοντζάμ, συντονιστικό έχει το νεοσυσταθέν Υπουργείο για αυτά τα ζητήματα. Σε αυτό δεν μετέχετε, δεν έχετε. Πώς να το πω, online σύνδεση δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Όχι, πώς... δεν έχουμε όχι. Μια επίσημη σύνδεση, όχι δεν έχουμε. Ωραία. Υπάρχει μια από κάποιες στελέχες πυροσβεστικές που ζητούν κάποιες και τα δίνουμε, αλλά μια οργανωμένη σύνδεση με μνημονίες συνεργασίας, με τι μπορεί να δώσει, δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές, έχουν γίνει συζητήσεις κατά καιρούς και παλαιότερα και τώρα, σας είπα, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, δυστυχώς. Αυτό δείχνει μια παθογένεια, αν θέλετε, της κατάστασης, η οποία συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Θα πρέπει όμως, επειδή τα φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο έντονα και πιο συχνά, θα πρέπει κάποια στιγμή να τη σταματήσουμε αυτή την παθογένεια και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να πούμε, παιδιά, όλοι μαζί καθόμαστε και ο καθένας δίνει την πληροφόρησή του και τη γνώση του για να μπορέσουμε για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα. Είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι άλλα φαινόμενα, έτσι. Σωστά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τις τελευταίες μέρες κατεκλυζόμαστε από την πληροφορία του φαινομένου της ψυχρής λίμνης κτλ. Το ερώτημα θα είναι, συγχωρέστε με, πιο απλοϊκό. Ας πούμε ότι εγώ δεν τα κατανοώ τόσο επιστημονικά. Δηλαδή από εδώ και πέρα να το πάρουμε χαμπάρι ότι δεν υπάρξει στρατηγική, γιατί για στρατηγική μιλάμε. Και μάλιστα στον Εύρο τίθενται και άλλα ζητήματα. Διότι αν υποθέσω ότι είναι αυτά που λένε περί εμπρισμών, που εγώ δυσκολεύομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε το πιο καλά φρουρούμενο σημείο της χώρας έχει θέμα. Θέμα. Θέμα και να αφήσουν οι κλάρες τα... Καταλαβαίνουν τι εννοώ, τα παράσημα άνευ πολέμου. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το χειμώνα θα πνιγόμαστε γιατί πια δεν υπάρχει τίποτα να συγκρατήσει το νερό και γιατί και στο αστικό περιβάλλον έχουμε κάνει ο καθένας πολεοδομικά, θα το πω λαϊκά, ό,τι γουστάρουμε και το καλοκαίρι θα καιγόμαστε, έτσι θα πάμε? Κοιτάξτε, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Όσον αφορά την ψυχρή λίμνη, ακόμη διευκρινίσει, δεν είναι ένα όρο που το χρησιμοποιήσαμε εμείς και το δώσαμε στο πλαίσιο της καλύτερης εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι ένα φαινόμενο μετεωρολογικό το οποίο είναι γνωστό δεκαετίες τώρα. Αυτά τα φαινόμενα γίνονται πιο συχνά. Ο πύργο της πλημμύρας, ναι, φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις συνέπειες και τι κάνουμε στο έδαφος, όπως είπατε. Τα μπαζώματα, οι καταστάσεις που είδαμε και στην Κρήτη τον περασμένο Οκτώβριο, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στο νερό που έπεσε, αλλά και στο τι βρήκε το νερό αυτό όταν έφτασε στο έδαφος. Κοντά στα καμένα. Πολύ κοντά μου στις περιοχές που έχουν καεί, όπως και είναι αυτές, προφανώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Οι καύσονες, οι οποίοι συνδέονται και με τις δασικές πυρκαγιές, όπως είδαμε και το 2021 και το 2023, δυστυχώς θα γίνονται συχνότεροι. Αυτό στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλο τον κόσμο. Επομένως, μιλώντας, ναι, απαντώντας το ερώτημά σας, ναι, αυτά τα φαινόμενα θα γίνονται συχνότερα. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ένας λόγος παραπάνω για να αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε έτσι, αντιπαλότητα. Όχι αντιπαλότητα, έτσι. Μια δυσκολία συνεργασίας υπάρχει και να πούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε. Πώς τώρα ήπιος είστε εσείς, κύριε Λαγουβάρδο, καταλαβαίνω γιατί καλά το είπε και ο κ. Κοκοτσάκης, κρατικός υπάλληλος και μάλιστα με ξέχουσα προσφορά. Αλλά από την άλλη, όταν βγαίνει ο επιστήμονας και λέει τα στοιχεία. Και του την κατεβαίνουν οι πολιτικοί και του λένε κάνεις πολιτική. Με συγχωρείτε δηλαδή, τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο επιστήμονας? Να μιλάει τα στοιχεία? Εντάξει, αυτό είναι δυσάρεστο. Τι να πω. Θα αφήνουμε στην άκρη αυτό, θα πάμε παρακάτω. Εσείς, άλλοι δεν. Φοβάμαι ότι στοχοποιείστε πολύ όμως από αυτά που κάνετε. Γιατί τι κάνετε, λέτε τα στοιχεία. Αν πάψει να λέτε τα στοιχεία, όλα καλά. Θα το κάνουμε προφανώς. Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να πείτε κάτι προς τον κύριο Λαγουβάρδο πριν το αποδεσμεύσω? Εσείς θα μείνετε μαζί μας. Ναι, θα έλεγα ότι αν όμως ο κύριος Λαγουβάρος έβγαινε σε ένα κοινό τραπέζι και έλεγε για αυτό το ίδιο αφήγημα, θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερα. Τα πράγματα εισαγωγικά το καλύτερο. Ναι, σωστά.
Τι να κάνουμε. Οι επιστήμονες είναι για να χαλάνε αφηγήματα και να μιλάνε με στοιχεία. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Λαγουβάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλή σας ημέρα.